λέει μια πρώτη απορία. Ο χριστιανός, δηλαδή ο αληθινά πιστός άνθρωπος, είναι ελεύθερος, εάν βέβαια υπάρχει εδώ η ελευθερία. Μπορεί να κινηθεί ελεύθερα κάτω από τις τόσες απαγορεύσεις που του υποβάλλουν οι ιεροί κανόνες? Έκανα μια, όχι ομιλία, έκανα λύση απορίων πάνω στους μεγάλους, στον πάνω ναό, εδώ και 2 εβδομάδες, και έχω βομβαρδιστεί με απορίες περί τους ιερούς κανόνες. Τώρα, αν κάποιο παιδί από εσάς ήταν Δευτέρα την ώρα των απορίων και άκουσε για τους ιερούς κανόνες, ίσως από εκεί να ξεκινούν αυτές οι απορίες. Τι να απαντήσουμε τώρα σε αυτό? Καταρχάς, πώς εννοούμε την ελευθερία? Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Πολλές φορές σας έχω μιλήσει, τεράστιο θέμα, διότι από την παρανόηση της ενίας της ελευθερίας ξεκινάν όλα τα κακά. Σήμερα μιλάμε για ελευθερία και δεν εννοούμε βέβαια την ελευθερία την εδαφική, την από ξένες κατοχές και τέτοια, δηλαδή την απελευθέρωση ημετέρων εδαφών, αλλά εννοούμε από κοινωνικής πλευράς την ελευθερία, μπορούμε να κινηθούμε πως θέλουμε και λοιπά και λοιπά, πάνω στα ήθη θέλουμε ελευθερία και άλλα πολλά. Πώς εννοούμε αυτή την ελευθερία? Αυτό είναι το κλειδί. Το κλειδί για πλείστον όσων απαντήσεων. Εγώ πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι είχαν μια σωστή έννοια περί της ελευθερίας, δεν θα υπήρχε αυτό το κακό που υπάρχει σήμερα. Και υπάρχει μια κατάχρηση της ελευθερίας. Ελευθερία, παιδιά, είναι το να μπορείς να πεις ανά πάσα στιγμή το ναι στο Θεό. Αυτό είναι ελευθερία. Ότι μπορείς να πεις το όχι, αφού μπορείς να πεις το ναι, αλλά δεν σε συμφέρει να πεις το όχι στο Θεό. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος κατ' επανάληψη, το λέει στην πρώτη του προς Κορινθίους επιστολή, κάτι που σας το έχω πει και ξαναπεί και ξαναπεί: πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Έτσι, μου επιτρέπεται, δηλαδή έχω ελευθερία να το κάνω, δεν με συμφέρει όμως. Συνεπώς η ελευθερία εννοείται έτσι, να μπορώ να λέγω το ναι στο Θεό. Τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να με εμποδίσει να πω το ναι στο Θεό? Είναι η αμαρτία. Η αμαρτία δεν είναι παρά χρήση της ελευθερίας κατά τρόπον βέβαια κακών. Είναι ένα κακέκτυπο της ελευθερίας που τελικά με απομακρύνει από το Θεό και δεν μπορώ να πω το ναι στο Θεό. Έρχονται οι ιεροί κανόνες για να συντηρήσουν την δυνατότητα εις των άνθρωπων να λέγει το ναι στο Θεό. Αυτό κάνουν οι ιεροί κανόνες. Έτσι, δεν δεσμεύουν την ελευθερία, αλλά διασώζουν την ελευθερία. Σας έχω πει ένα παράδειγμα, το ίδιο θα πω και πάλι. Όταν βάζουμε στα μπαλκόνια μας κάγκελα, δεν τα βάζουμε για να μας εμποδίσουν την ελευθερία μας. Μπορούμε ωραιότατα, αν δεν είχαμε κάγκελα, να πηδήσουμε από τον πρώτο, τον δεύτερο, τον δέκατον όροφο κάτω. Μας εμποδίζει κανείς? Όχι. Μας συμφέρει αυτό? Όχι. Συνεπώς, τα κάγκελα δεν είναι εμποδιστικά της ελευθερίας μας. Είναι προστατευτικά της ζωής μας και της ελευθερίας μας. Κι όμως είναι κάγκελα. Είναι εκείνα τα όχι που λέει ο Θεός και δεν είναι δεσμευτικά της ελευθερίας, αλλά είναι, θα λέγαμε, σωστικά της ελευθερίας. Αυτό, αν κάποτε μπορούμε να το καταλάβουμε, τότε λύσαμε το πρόβλημα της ελευθερίας στη ζωή μας. Είναι μεγίστης σημασίας. Μεγίστης, παμεγίστης σημασίας. Και για την παρούσα ζωή και για την μέλουσα ζωή. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η ελευθερία θα πει
να μπορώ να λέγω το ναι ανά πάσα στιγμή στο Θεό. Ο Θεός θέλει το καλό μου, αναφυσβήτητα. Είναι ο τεχνίτης μου και ξέρει την κατασκευή μου, ξέρει τη δομή μου, ξέρει ακριβώς τι είναι εκείνο που με συμφέρει να ζήσω και να υπάρξω. Διασώζει λοιπόν αυτή η καλώς νοουμένη ελευθερία την ύπαρξή μου. Την διασώζει. Και οι ιεροί κανόνες, θα ξαναπώ άλλη μια φορά, οι οποίοι δεν είναι τι άλλο παρά απηχούν τον Λόγο του Θεού, που είναι η Αγία Γραφή, διότι οι ιεροί κανόνες στηρίζονται και στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη, μην το ξεχνάμε αυτό, έρχονται να διασώσουν και να διασώζουν διαρκώς αυτή την ελευθερία.